Συνεχίζεται ο πόλεμος δηλώσεων μεταξύ των κομμάτων όσο πλησιάζουμε στις ευρωεκλογές. Ο Στέφανος Κασελάκης εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα, αλλά ακόμη και αν τελικά η διαφορά του με τη Νέα Δημοκρατία είναι 10 μονάδες, αυτό δεν συνιστά αποτυχία. Αποτυχία θα είναι εάν αλλάξουμε τη φιλοσοφία μας. Αυτός ο πύχης, 10 πάνω, 10 κάτω κτλ., είναι μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Αντιδράσεις προκάλεσε η απάντηση του Στέφανου Κασελάκη σε ερώτηση του Νίκου Ευαγγελάτου σχετικά με το πόθεν έσχεσαι του. Δεν είσαι λογιστής μου για να σου απαντήσω, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γινόταν αν αυτή την απάντηση για οποιοδήποτε ζήτημα διαφάνειας την είχε δώσει οποιοδήποτε άλλο στέλεχος του πολιτικού σκηνικού. Οποιονδήποτε άλλο πολιτικό αρχηγό για οποιοδήποτε άλλο βουλευτή είχε δώσει αυτή την απάντηση, σήμερα θα είχε γκρεμιστεί το σύμπαν. Τι? Πράγματι, να δούμε το πόθεν έσχεσαι του κυρίου Κασελάκη. Το άλλο είναι ότι απαγορεύεται ο κύριος Κασελάκης βάσει νόμου να έχει σχέση μετοχική με οποιαδήποτε εταιρεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως προσπαθεί να αποτινάξει το αίσθημα ήττας των εθνικών εκλογών, στοχεύοντας το 17% αλλά και την σταθερή αποδοχή από την κοινωνία. Έχουμε καταρχάς δύο πύχεις, δύο όχι έναν. Να είμαστε δεύτερο κόμμα, νομίζω ότι δημοσκοπικά είναι σχεδόν βέβαιο αυτό. Και δεύτερον, να πάμε καλύτερα από τις εκλογές του Ιουνίου. Ο στόχος είναι να ανακάμψει ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει όντως μια αξιωματική αντιπολίτευση. Με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν το Πασόκ στην τρίτη θέση, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε νέα επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό που λείπει σήμερα από τον τόπο είναι μια ισχυρή, προοδευτική, αξιόπιστη αντιπολίτευση. Για να αλλάξει τροπάρι η Νέα Δημοκρατία, διότι πήρε 41% και θέλω να σκεφτεί κάθε μία και ο καθένας σας ξεχωριστά τι έχουμε ζήσει μέσα σε ένα χρόνο. Ο λαός μας πληρώνει τις δεύτερες μεγαλύτερες ιδιωτικές δαπάνες σε όλη την Ευρώπη, τις πρώτες στην Ευρωζώνη. Σε επίπεδο υγείας είναι επιλογή της Νέας Δημοκρατίας και του κύριου Μητσοτάκη να χαϊδεύει τα ισχυρά συμφέροντα εις βάρος της μεσαίας τάξης των πιο φτωχών Ελλήνων, εις βάρος εν τέλει του δημοσίου συμφέροντος. Αν και η κυβέρνηση δεν θέτει συγκεκριμένο πύχη για τις κάλπες του Ιουνίου, το 33% των ευρωεκλογών του 2019 είναι σαφής στόχος του Μεγάρου Μαξίμου. Ο πύχης της Νέας Δημοκρατίας είναι η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και η μεγαλύτερη δυνατή αποδοχή. Και όχι γιατί θα αλλάξει κάτι. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος ο κόσμος με την ασφάλεια πως ό,τι και να γίνει στις ευρωεκλογές, ο Μητσοτάκης θα είναι πρωθυπουργός. Άρα δεν πειράζει και να κάνουμε και το χαβαλέ μας, να στείλουμε και ένα μήνυμα διαμαρτυρίας. Κανείς δεν ξέρει έναντι ποιου διαμαρτύρεται, δεν έχει σημασία.